Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Με περισσότερη διάθεση να επιτεθεί Ορτέγα, θέλει να περάσει και τρίτο. Γκόμεθ έχει χώρο, θα κάνει σουτ. Βελίδη στην απόκρουση, πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για την Ομονία. Εδώ ο Γκόμεθ στον Γκόμεθ, με το αριστερό ο Βελίδης όμως πέφτει σωστά, διώχνει. Στο δεξί άκρο της άμυνας, είτε στην δεξιά επιθετική πτέρυγα της Ομονίας, που εδώ είναι μπροστά. Ο Ντιάκο, η πάσα είναι καλή ευκαιρία, ο Λέγιαξ δεν μπορεί. Παίχτες της Ομονίας, εδώ ήταν και ο Ντάρπισσαιρ δεξιά, πήγε να τελειώσει την φάση ο Λέγιαξ. Εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι, το κεφάλι, γκολ! 0-1, Ματ Ντάρπισσαιρ! 1 το κόστο πρωτάθλημα για τον Άγγλο. Πρώτο κεφάλι από τον Λαγκ. Ο Ντάρπισσαιρ δεν αστοχεί απ' εκεί. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 21. Διάκο, δεύτερο δοκάρι. Ο Λαγκ με την μία. Ο Ντάρπισσαιρ δεν μπορεί να αστοχήσει απ' εκεί. Η Ομόνια ανοίγει σκορ στο μακάριο με το ένατο φετινό γκολ του Ντάρπισσαιρ. Ο Κίκο για την εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεί, πάει απευθείας η μπάλα, Παντιλιμών σταθερός μαζεύει. Δείχνει να είναι εντάξει, αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση θα το μεταφέρουμε. Έχει αυτά τα φάουλ. Ο Τέγκα, εδώ γίνεται κίνηση, υπάρχει όμως offside. Εδώ η φάση με το offside. Εντάξει, από αυτή την... Νάνι. Ψάχνει ψηλά Αζουλάο και Μπιλάλ. Αζουλάο κερδίζει. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Τον Αζουλάο να είναι στο... Εκεί που τρέχει ο Ζαχαρίου αλλά και ο Χούμποτσαν, που θέλει να περάσει. Δίνεται πλεονέκτημα στην φάση. Απέναντι ο Ντάρπισσαιρ. Θέλει να κατεβάσει ο Ντάρπισσαιρ. Να κάνει σουτ έξω. Καλή φάση για την Ομονία. Στο 35 ένα δυνατό σουτ. Για την φοβερή παγιά του Ντιάκο. Κάνει το σουτ, η μπάλα πάει πάνω από την εστία του Βελίδη. Ναι, για την ώρα όμως Χριστοδούλου ζητάει να σιγουρέψουν και να τις πάσεις τους οι ποδοσφαιριστές του. Από την άλλη, συστήνει και υπομονή αλλά και προσοχή στους παίκτες του. Να δούμε τη φάση και να συνεχίζουμε. Βεβαίως. Κοντεάκ. Ανεβαίνει ο Μαυρίας. Η σέτρα είναι καλή ευκαιρία. Γκόλ η Ομόνια. Και πάλι ο Ματ Ντάρπισσαιρ. Το χρυσό κεφάλι ξαναχτυπά. 42-0-2 στα 10 ο Ντάρπισσαιρ. Κοντά στην μικρή περιοχή, αυτό έκανε στο πρώτο γκολ με το πόδι, το κάνει στο δεύτερο με το κεφάλι. Ναι, η αλήθεια είναι και δύσκολη θέση του Άγγλου, με τον τρόπο που σκόταρ η μπάλα, πλέον με διψήφιο αριθμό γκολ, ξεχωρίζει ποιος είναι ο παίκτης που οδηγεί την Ομόνια. Σε θέση οδηγού στο πρωτάθλημα, φυσικά είναι πολύ νωρίς, εδώ η Ομόνια σε αντεπίθεση με τον Ποτεάκ γύρισμα, Ντάρπισσαιρ, μεγάλη απόκρουση από τον Βελίδη. Δεν θα γίνει το 0-3, καθώς ο Βελίδης πραγματικά απογειώνεται. Εδώ ο Ποτεάκ κάνει εξαιρετική προσπάθεια, περνά έτοιμο γκολ στον Ντάρπισσαιρ, κάνει σωστό πλασέ ο Ντάρπισσαιρ, όμως κοιτάξτε, ο Βελίδης ύπταται για να διώξει και να αποσοβήσει. Και χάρη σε αυτή ο Ολυμπιακός ακόμη παλεύει το παιχνίδι. Κίκο ο ψάλτης είναι... Υπάρχει φάουλ. Εδώ και ο Νάνι πάει να δεχτεί την κίτρινη. Έψαξε τον Ντιάκο, κουφί από μακρίνη. Γκόμεθ, νέα σέτρα στην περιοχή. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σταματάει η προσπάθεια για την Ομόνια. Εδώ η φάση, καθαρό το φάουλ του Ποντιάκ. Οικονομίδης. Χάνεται η μπάλα, Ποντιάκ. Κρατά, κερδίζει φάουλ. Να το δούμε στην επανάληψη. Ο Λαγκ. Βελεαπίστευτη φάση ο Ντάρπισσαιρ. Χέρι δίνει ο βοηθός στον Άγγλο.
προϋποθέσεις είναι βρείτε τον χώρο, αλλάξτε την πάσα. Είναι κάποιες από τις οδηγίες που έρχονται συχνά από τον μαυροπράσινο πάγκο για τους ποδοσφαιριστές του. Που... Κρατά μπάλα, περιμένει το στήριγμα. Μπάλα πάει έξω. Μένει ο Ολυμπιακός Ζαχαρίου. Θα γυρίσει, ευκαιρία, Παντήλιμον θα μαζέψει τελικά. Εδώ ο Αζουλάου πήγε να μπει στη φάση, όμως έβγαλε άμυνα και ο Λάγκ και ο Παντήλιμον μάζεψε στο τέλος. Η Ομόνια έχει κατοχή. Καλή προσπάθεια με τον Ορτέγα, έχει χώρο Διάγκο, όμως είναι σε θέση offside. Εδώ η φάση, μπροστά ο Διάγκο. Σωστός ο βοηθός. Αγιτέ, ήρθε πίσω και πήρε μπάλα. Ανεβαίνει ο Κίκο, έχει πολύ χώρο για σέτρα. Κύριε Καλή, Παντήλιμον, εύκολα μαζεύει. Ο πορτιέρο της Ομόνιας, ψύχρεμα. Δεν απειλείται από την κεφαλιά του Ζαχαρίου. Ότι ο Ολυμπιακός από το 55 και έπειτα έχει την κατοχή, προσπαθεί. Ωστόσο δεν μπορεί να σημειώσει έναν γκολ για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος. Το 0-2 βλέπουμε το φάουλ νωρίτερα που υπήρχε. Διαχειρίζεται σωστά αυτό το 0-2. Κερδίζει ο Ντάρπι Σάιαρ. Και η Ομόνια έχει προϋποθέσεις για αντεπίθεση με τον Γκόμες. Διάγκο κρατά. Υπάρχει offside όμως. Εδώ, ναι, είναι πιο μπροστά. Διάγκο, εκεί που κινείται ο οικονομής, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, δεξιά στον Κα. Την μπάλα στο αριστερό, σούτ, δεν ήταν άσχημο, η μπάλα φεύγει έξω, η καθυστέρηση. Εδώ το σούτ του Κα, έφυγε έξω. Και ο Μόνια θέλει να βγει και πάλι μπροστά. Εδώ ο Ποντιάκ κάνει φάουλ. Εδώ το φάουλ του Γάλλου. Ο Κα, η σέντρα, το κεφάλι έξω. Καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Εδώ είχε χώρο ο Κα. Ο Αζουλάου έκανε την κεφάλι. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.